θεωρώ ότι είναι εξαιρετική η τιμή η επίσκεψη του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης, τόσο ως θεσμός αλλά και ως πρόσωπο. Είναι πολύ σημαντικό με τα προβλήματα που υπάρχουν, ειδικότερα αυτή την περίοδο, να έρχεται ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης και ο εν δυνάμει πρωθυπουργός της χώρας, διεκδικώντας φυσικά μέσα από τις εκλογές το αξίωμα το συγκεκριμένο, σε μια περιοχή όπως είναι η Χίο μας, που τα προβλήματα είναι πολλά και μεγάλα, με βασικότερο τούτη την ώρα και προεξάρχοντα το θέμα του μεταναστευτικού. Είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία να, έστω στο σύντομο χρόνο που θα βρεθεί στη Χίο, να μπορέσουμε να μεταφέρουμε διαζώσεις τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και απασχολούν τον τόπο μας και τους ανθρώπους μας. Και νομίζω ότι κάθε τέτοια επίσκεψη η οποία γίνεται και πρέπει να γίνεται, μόνο ωφέλη μπορεί να κομίσει και στον τόπο και στους ανθρώπους. Αυτό το οποίο εγώ τουλάχιστον αυτή την ώρα μπορώ να πω είναι ότι νιώθω χαρούμενος για αυτή την επίσκεψη και εξήγησα και προηγουμένως τον λόγο για τον οποίο είμαι χαρούμενος και πιστεύω ότι πραγματικά θα μεταφέρουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους προβληματισμούς μας για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τούτη την περίοδο και φυσικά το ξαναλέω ότι είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για να βάλουμε συνολικά τα προβλήματα μεταναστευτικό, το ΦΠΑ το οποίο ως ονούπο μας τελειώνει και είναι ένα από τα βασικά ζητήματα των διεκδικήσεών μας, αλλά και επίσης ότι θα πρέπει η πολιτεία να στέρξει και να στρέψει το βλέμμα της πολύ πιο έντονα και πολύ πιο δυνατά με όλα τα θεσμικά τους όργανα πάνω στους ακρίτες οι οποίοι τελικά φυλάνε Θερμοπύλες εδώ και αιώνες και θα πρέπει οι επόμενοι αιώνες πραγματικά να φυλάσσονται μέσα από την έγνοια και μέσα από τα αποτελέσματα που θα προκύψουν μέσα από την έγνοια την οποία ανέφερα και προηγουμένως.